Πάνω Παναγιοτόπουλο, τον βλέπετε μαζί μα για, τα... για, την επόμενη ώρα τη εκπομπή, φίλε και φίλοι. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ κύριε Παναγιοτόπουλε. Καλώ ήρθατε. Έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε. Είναι δύσκολη νύχτα απόψε. Είναι δύσκολη νύχτα. Οι ειδήσει τρέχουν. Να σα πω, φίλε και φίλοι, τα τελευταία νέα. Ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κύριο Ντράγκη, επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό μόλι αυτό επέστρεψε στην Αθήνα και τον ενημέρωσε για την απόφαση Τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του δήλωσε ότι αυτή δεν επηρεάζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα τη Ελλάδο, καθώ ανανεώνει τη ρευστότητα των τραπεζών μέσω του ΈΛΑ. Ο Πρωθυπουργό τον άκουσε με προσοχή και του επισήμανε ότι τον δεσμεύει απολύτω η πρόσφατη λαϊκή εντολή και στη βάση αυτή θα συνεχίσει να αναζητεί κοινή συμφωνία με του Ευρωπαίου Εταίρου. Ένα σχόλιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, και για την δήλωση του κύριου Τσίπρα, αλλά και για την απόφαση τη ε, Κεντρική Τράπεζα που είναι πυροβολισμό κατά τη χώρα μα. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα γριεύουν ναι. πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύαμε και περιμέναμε. Ναι. Ε, προέρχομαι από μια παράταξη η οποία εγκαίρως είχε προεδοποιήσει. Ναι. Αυτά προεκλογικά για τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες διαφόρων χειρισμών. Ε, ωστόσο, ωστόσο, οι εκλογές έγιναν. Έχουμε έναν Έλληνα πρωθυπουργό. Δεν έχει σημασία αν δεν τον ψήφισα εγώ. Ναι. και ένα άλλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Έχουμε έναν Έλληνα Πρωθυπουργό που έχει μια πρόσφατη δημοκρατική εντολή και από τη στιγμή που ασκώντας αυτή την εντολή πάει να διαπραγματευτεί, εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε απέναντί του. Ναι. Είναι πατριωτικό μας καθήκον να είμαστε και να στηρίζουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη διαπραγμάτευση αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως, οφείλουμε να επισημάνουμε στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό ότι μαξιμαλισμοί. Δήματα ή άλματα στο κενό και αμετροέπιες δεν συγχωρούνται σε αυτή τη διαπραγμάτευση γιατί όπως είχε προβλέψει σωστά η Νέα Δημοκρατία και δεν μιλάω για ορισμένες υπερβολές που υπήρξαν μιλάω για τις σωστές και ψύχρεμες τοποθετήσεις που υπήρξαν προεκλογικά γιατί υπήρξαν και τέτοιε. όπως είχαμε προβλέψει τα πράγματα είναι επικίνδυνα και υπάρχει κίνδυνος κύριε Λιάτσο να μας σπρώξουν σε πιστοτικό γεγονός. Το είχα επισημάνει προεκλογικά και είχα πει θα προσπαθήσουν ορισμένοι να κάνουν την Ελλάδα πεδίο άσκησης τιμωρητική πυγμής του Βερολίνου για να παραδειγματίσουν λαούς άλλων χωρών όπως ο Ισπανικός. Με δεδομένο ότι το Νοέμβριο του 2015 η Ισπανία έχει εκλογές. Θέλει λοιπόν προσοχή, ψυχραιμία διαπραγμάτευση. Θέλω να επισημάνω το γεγονό ότι ο κύριο Τσίπρα μετεκλογικά εγκατέλειψε την αδιάλακτη και ακραία γραμμή που είχαμε διαπιστώσει σε ορισμένε φάσει τη προεκλογική περίοδου. Όπως... Τράβηξε από το τραπέζι το θέμα του κουρέματο του χρέου, τράβηξε από το τραπέζι το δεν πληρώνω τα ομόλογα κλπ. Και είδαμε και ο κύριο Βαρουφάκη και ο κύριο Τσίπρα να κάνουν μια στροφή. Την οποία ναι. εγώ θέλω να χαιρετήσω προς το ρεαλισμό. Έχω σημειώσει το ρήμα που χρησιμοποίησε, είπε, «recorrect», ναι. Να ξαναδιορθώσουμε. Mm -hmm. Έτσι. Λοιπόν, ε, ε, Θέλω να μας πείτε ένα. Ξαναλέω ένα, ένα ότι από τη στιγμή που διαπραγματεύεται ναι. Έλληνας Πρωθυπουργό, που έχει πρόσφατη του. εντολή, του, τον στηρίζουμε. Είναι, Είναι πατριωτικό τον... καθήκον να τον αυτό. στηρίξουμε. Και ναι. να τονίσουμε ότι ο τρόπο που, συμπερι... που συμπεριφέρεται η γερμανική πλευρά ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, mm -hmm. δεν προσυδειάζει σε συμπεριφορά ευρωπαϊκού κράτους τον 21ο αιώνα. Η Γερμανία δεν είναι μόνο η χώρα της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε. Και μιλάω για τον δόκτορα Σόιμπλε, ο οποίος, ναι μένω, όπως είπε σωστά ο Βαρουφάκη, είναι ένας διανοούμενος μιας ακραία φιλελεύθερης σκέψης. Παρατάφτα ε, παρά τα αυτά δεν εκπροσωπεί διαχρονικά το γερμανικό λαό και τη γερμανική σκέψη. Η Γερμανία η μεταπολεμική Γερμανία δημιουργήθηκε από έναν Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος υπήρξε από τους πατέρες του ευρωπαϊκού οράματος και της σημερινής Ευρώπης. Λοιπόν, δεν βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τη συμπεριφορά της κυρίας Μέρκελ και ολόκληρου του γερμανικού λαού. Ναι. Αλλά θέλω να τονίσω ότι ο τρόπος που συμπεριφέρεται η κυρία Μέρκελ, ακόμη... Αν και σε ορισμένα ζητήματα μπορεί να έχει δίκιο, γιατί λέει ότι εδώ το ελληνικό κράτο έχει συνέχεια, έχουν υπάρξει δεσμεύσει, υπάρχουν κανόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπε και ο Λαντ. Ο τρόπο όμω συμπεριφορά απέναντι σε μια ελληνική κυβέρνηση που εκλέχθηκε πρόσφατα, που έχει πρόσφατη ισχυρή δημοκρατική εντολή, ο τρόπο αυτό είναι επικό απαράδεκτο. Από την άλλη πλευρά, ναι. πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό ο κύριο Τσίπρα. Και θα πω και κάτι ακόμα. Επειδή φαίνεται ότι πολλοί στο εξωτερικό σπρώχνουν τα πράγματα στα άκρα. Είδα και τον Πρωθυπουργό τη Μάλτα να κάνει κάτι δηλώσει. Τι εννοείται στα άκρα. Περίεργε. Στα, στα άκρα. με σκοπό να κολλήσουν την Ελλάδα στον τοίχο. Πολλοί από το εξωτερικό σπρώχνουν την κατάσταση στα άκρα. Θεωρώ απαραίτητο ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, γιατί ο κύριο Παπούλια ασκεί καθήκοντα πρόεδρο Δημοκρατία, δεν έχει εκλεγεί νέος πρόεδρο Δημοκρατία, να καλέσει στο τραπέζι του Προεδρικού Μεγάρου τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να υπάρξει πλήρης ενημέρωση mm -hmm. και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για την κρίσιμη κατάσταση στην οποία περιέρχεται η χώρα ακριβώς λόγω του θερμού κλίματος που δημιουργούν πολλοί εταίροι μας ναι. με πρωταγωνίστρια τη Γερμανία. Ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Εγώ θέλω ένα γενικό σχόλιο από τις συναντήσεις... Α, να προσθέσω κάτι ακόμα. Δεν μου άρεσε καθόλου και νομίζω ότι δεν προσθέτει και θυμίζει τις κακές μέρες του κυρίου Παπανδρέου ο σχολιασμός και οι δηλώσεις ορισμένων εκπροσώπων της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού έχω σημειώσει, ο κύριο Τσίπρας μίλησε για διεφθαρμένη, για μια κατάσταση που υπάρχει διαφθορά, ο κύριος Βαρουφάκης είμαι υπουργό Οικονομικών μιας χρεοκοπημένης χώρας και ο κύριος Γαβρίλη Σακελαρίδης Είπε ότι όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι διεθνώ πρωταθλήτρια στη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Τη στιγμή που δίπλα μα υπάρχουν χώρε όπω η Ιταλία. Αυτή μια πραγματικότητα όμω. Όχι, ε? είναι λάθο. Ναι. Η Ελλάδα έχει προβλήματα. Και έχουμε πολλά να κάνουμε στην Ελλάδα σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων. Και το λέει και ο κύριο Τσίπρα, όπω το είπε και το υπηρέτησε στο παρελθόν και μην το αρνούμεθα ο κύριο Σαμαρά και άλλοι. Mm. Αλλά πρέπει να τονίσουμε. Ότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε η πιο διεφθαρμένη χώρα τη Ευρώπη. Είναι Ευρώπης, πολύ ψηλά στο δείχτη τη ούτε... διαφορά, όμω. Κοιτάξτε, μην ψηλά. αδικούμε τη χώρα, κύριε. Ναι, αλλά είναι πολύ μην ψηλά. Είναι ψηλά. ψηλά. Σα θυμίζω, μας... θυμίζω ότι δίπλα μα είναι την η Ιταλία. Ναι. Με μάφια, με ντραγκέτα, με εμπλοκή τη μάφια στα δημόσια έργα, με πρωθυπουργού που έχουν κατηγορηθεί για σχέσει με την μάφια. Ναι. Σα θυμίζω, θυμίζω το παράδειγμα. του, συστήματα. το παράδειγμα του ιστορικού να, ηγέτη τη ελληνική χριστιανική δημοκρατία του Αντρεώτη. Ξέρετε, έτσι. υπάρχουν και στην Ελλάδα συστήματα τα οποία είναι περίπου Ντάξει, στο μή, ίδιο στυλ, ξέρετε. Μην, μην, τα ισοπεδώνουμε όλα. Πάντως, μην επαναλαμβάνει τι κακέ μέρε Παπανδρέου ο κύριο Τσίπρα. Όλοι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν απολύτω την εικόνα τη Ελλάδα. Την ξέρουν και την εικόνα τη Ελλάδα απολύτω οι Έλληνε. Κυκλοφορούν διαρκώ και έρευνε και βλέπουμε και του δείκτε διαφθορά. Δεν είπαν κάτι το ψεύτικο. Είναι λάθο. Αυτό ναι. είναι λάθο. Είναι λάθο και είναι σε βάρο τη χώρα και σε βάρο τη διαπραγματευτική θέση ναι. του κυρίου Τσίπρα. Την αποδυναμώνει έτσι. Να Δεν δικαιολογείται. Αυτό ενδιαφέρον που ήρθε μόλι τώρα, αγαπητέ κυρία Παναγιώτοπουλε. Θα το ακούσουμε γιατί η νύχτα είναι, είπαμε, βεβαρημένη ναι. σε γεγονότα. Όντω, ακριβώ έτσι. Το Υπουργείο Οικονομικών, φίλε και φίλοι, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασκεί πίεση στο Eurogroup για συμφωνία τη Ελλάδα με του εταίρου τη. Είναι, είναι προφανέ. Αυτή είναι η ανακοίνωση που Είναι προφανέ. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε την παραπομπή στην επίγουσα παροχή ρευστότητα, το γνωστό ΕΛΑ που λέμε, των αντισυμβαλωμένων του ευρωσυστήματο που επιδιώκουν την εξασφάλιση ρευστότητα μέσω κατάθεση ελληνικών τίτλων ω ενέχειρα. Και θέλω η να πω και κάτι η ακόμα. Η απόφαση αυτή, τρέψει, μισό λεπτό, παρακαλώ. δεν αντανακλά, θα το λόγο αμέσω. Δεν αντανακλά σε καμία περίπτωση αρνητικέ εξελίξει στο χρηματοπιστωτικό τομέα τη χώρα και έρχεται μετά από δύο μέρε ουσιαστική σταθεροποίησή του. Σύμφωνα με την ίδια την Κεντρική Τράπεζα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει απαρκώ κεφαλοποιημένο και πλήρω προστατευόμενο μέσω τη προβολή του στον ΕΛΑ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λαμβάνοντα και ανακοινώνοντα τούτη την απόφαση, ασκεί πίεση στο Eurogroup να προχωρήσει γοργά στη σύναψη νέα αμοιβεού εποφελού συμφωνία μεταξύ τη Ελλάδα και των εταίρων τη. Και καταλήγει η κυβέρνηση διευρύνει καθημερινά τον κύκλο των διαβουλεύσεων με εταίρου και θεσμού, στου οποίου ανήκει, παραμένει σταθερή στου στόχου του προγράμματο κοινωνική σωτηρίας που ενέκρινε με την ψήφο του ελληνικό λαό και διαβουλεύεται με στόχο την εκπόνηση τη ευρωπαϊκή πολιτική που θα τερματίσει οριστικά την έω τώρα αυτοτροφοδοτούμενη κρίση τη ελληνική κοινωνική οικονομία. Αυτή είναι η ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι ακόμα που για μένα έχει εξίσου μεγάλη σημασία με την οικονομία. Να μην σα πω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ναι. Ε, πριν από λίγε ώρες έκανε μία δήλωση, νομίζω ότι μεταδώσατε. Η προσωπική μου φίλη, η υπουργό Εθνική Άμυνα τη Γερμανία, η κυρία σας. Ούρσουλα, ναι, έχει διατελέσει υπουργό Εργασία στο παρελθόν. Απειλητικέ δηλώσεις. Θα τη κάνω κριτική για... τώρα. Μην περιμένετε. περιμένετε. Ναι. Και το λέω ότι είναι φίλη μου για να σα εξηγήσω τι σημαίνει η δήλωσή τη. Είναι η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν. Ωραίο όνομα έχει πάντω. Το Ούρσουλα ε, είναι ούρσουλα το όνομα. Ναι. Ε, είναι σοβαρό αυτό που είπε και είναι και απαράδεκτο. Ε, η... Τώρα, σοβαρό, δεν ξέρω. Αν είναι πάντως δεν το έχετε απόλυτο δίκαιο. Ακούστε το. Λίγο. Είναι κύριε, κύριε ε, α, θέλω να επιμείνω, κύριε Γιάννη, γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι πιο σοβαρά και από την οικονομία, όσο και να φαίνεται περίεργο. Όταν φύγει η Ελλάδα από τον Άτομο. Ε, περιμένετε λίγο. Λοιπόν. Δηλαδή... Η κυρία Ντερ Λάινεν ναι. είναι το χαϊδεμένο παιδί τη κυρία Μέρκελ. Γι' αυτό είναι σοβαρό ότι το είπε αυτή. Δεν το λέω τυχαία. Την έβαλε δηλαδή η Μέρκελ, δεν Είναι να το, πει. το χαϊδεμένο παιδί τη κυρία Μέρκελ και την προορίζει. Ακούστε λίγο. Την προορίζει για διάδοχό τη. Α ναι. Γι' αυτό σα λέω, ξέρω την περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, την προορίζει για διάδοχό τη. Λοιπόν, αυτό που Δεν είπε. Τα πάει καλά η Ευρώπη αυτό με τε, που, που είπε. Πολιτικούς... Ακούστε με λίγο και το λέω ω υπουργό. διαδοχή. Κακή αυτό διαδοχή. που είπε είναι απαράδεκτο. απαράδεκτο. Ναι. Και είναι απαράδεκτο γιατί η Ελλάδα τίμησε ακόμη και την εποχή που υποχρεώθηκε να κάνει δραματικέ περικοπέ για να μην χρεοκοπήσει στον προπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων. Τίμησε μέχρι κεραία τι υποχρεώσει τη σε όλα τα επίπεδα τη Νατοϊκή Συμμαχία. Και είναι μια χώρα που έχει προσφέρει στο ΝΑΤΟ. Και δεν έχει κανεί δικαίωμα να λέει για την Ελλάδα τέτοια πράγματα. Είναι απαράδεκτη η δήλωση τη Γερμανίδα Υπουργού Άμυνα. Και εδώ, επειδή έκανα κριτική στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα, θα μου επιτρέψετε, επειδή θέλω να ξέρετε ότι προσπαθώ να είμαι ακριβοδίκαιο, με τον υποκειμενισμό που μπορεί να έχω, θέλω να πω θετικά λόγια για δύο ενέργειε που έκανε ο νυν Υπουργό Άμυνα, ο κύριο Καμένο με τον οποίο έχω συγκρουστεί στο κοινοβούλιο και εκτό εκτός κοινοβουλίου για πολλά πράγματα άλλα. Αλλά έκανε δύο πολύ θετικές ενέργειες. Το πρώτο ότι κάλεσε και είδε την πρέσβη στην Αθήνα του Ισραήλ για να επαναβεβαιώσει ότι θα συνεχίσουμε τις σχέσεις στενής αμυντικής συνεργασίας με τη χώρα αυτή. Διότι αυτή η σχέση αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ δεν αντίκειται προς την παραδοσιακή φιλία που έχουμε με τους Άραβες. Ίσα ίσα επί των ημερών μου προχώρησε και ενισχύσαμε παράλληλα τι σχέσει και με την Αίγυπτο, με τον Ιν πρόεδρο, τον Αλ Σίση, που είναι επίση προσωπικό μου φίλο, τον γνώρισα από την εποχή που ήταν Υπουργό Αμήνη. Αλλά η σχέση με το Ισραήλ, κύριε Λιάτσο, καλύπτει σημαντικά κενά στρατηγικού συμφέροντο τη Ελλάδο στη Μεσόγειο. Και δεν αφορά μόνο το διμερέ επίπεδο, αλλά αφορά και τι ευρύτερε ισορροπίε στην περιοχή. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, πρώτη λοιπόν θετική ενέργεια του Καμένου, ότι κάλεσε την πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα και υπογράμμισε ότι συνεχίζουμε τη σχέση που ξεκινήσαμε επί των ημερών μου και στη συνέχεια κάλεσε και τον Αμερικανό πρέσβη για να επισημάνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι αξιόπιστος και στενό σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Το λέω διότι έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Μην αφήσουμε το πρόβλημα της οικονομίας μας να εξελιχθεί και σε πρόβλημα εθνική ασφάλεια τη χώρα. Διότι έχουμε κακού γείτονε, όχι κακό λαό, ο τουρκικό λαό είναι φιλικό λαό. Αλλά έχουμε κακού γείτονε με την έννοια πολιτικών ηγεσιών που περιμένουν στη γωνία να δουν τη γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση τη Ελλάδο να αδυνατίζει για να σπεύσουν να επωφεληθούν. Α μην του δώσουμε τέτοιου είδου ευκαιρία. Μάλιστα. Επισημένω λοιπόν δύο θετικέ κινήσει. Ναι. Καλό τον κύριο Καμένο να πάει και στο Ισραήλ γρήγορα και στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου. Γιατί είναι χώρες κλειδιά για τη γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση της χώρας μας. Τώρα, σε δύο μέρες έχουμε προγραμματικές δηλώσεις. Νομίζω ότι τις περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από τον κύριο Τσίπρα τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του. <χω> θα μας δοθεί η ευκαιρία, κύριε Παναγιωτόπουλε, την, τις επόμενες μέρες, μετά την ανακοίνωση των προγραμματικών δηλώσεων, να σας έχω εδώ πάλι να σας φιλοξενήσω στο και θα κουβεδιάσουμε και Φαλώς. για τι συμπροματικέ δηλώσει και για το κλίμα που θα έχει διαμορφωθεί. Σήμερα, Πέμπτη, υπάρχει και το σημαντικό ραντεβού ανάμεσα στον κύριο Βαρουφάκη και στον κύριο Σόμπλε. Εγώ θα ήθελα να κάνετε ένα γενικό σχόλιο για να περάσουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Πω, κοιτάξτε, δηλαδή. Θέλω να κάνετε ένα γενικό σχόλιο για τι επίσημε συναντήσει που είχε ο Πρωθυπουργό μα και ο Υπουργό Οικονομικών τα τελευταία 3 24 ώρα και τι αίσθηση σα έχει δημιουργηθεί εσά μετά από αυτέ τι συναντήσει. Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ πολύ θετικό γεγονό, όπω σα είπα. Τη στροφή προ το ρεαλισμό. Α ναι. αφήσει ο κύριο Τσίπρας και ο κύριο Βαρουφάκη στην άκρη όλου αυτού, του ανόητους που μιλάνε περί κολοτούμπα. Όπω είπα, κύριε Λιάτσου έτσι σχηματοποιημένα και με αίσθηση, ας πούμε, γλαφυρότητο στο λόγο, ναι. που χρειάζεται πολλέ φορέ. Και η κομανέτσι, όταν εντάσσει την κυβίστηση στην υψηλή αισθητική τεχνική τη, και μετάλλια παίρνει και στο βάθρο έχει ανέβει πολλέ φορέ. Και μάλιστα χρυσά μετάλλια. Ναι. Λοιπόν, η στροφή προς το ρεαλισμό, όταν είναι επωφελία του εθνικού συμφέροντος, είναι επενετή. Και την επισημαίνω. Λοιπόν, ναι. είναι θετικό ότι ο κ. Βαλουφάκης ξέχασε πράγματα που λέγανε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και ορθώς το έχει επισημάνει και αναδείξει η ν. δημοκρατία και βρίσκει την οδό του ρεαλισμού. Και τι λέει, όχι μονομερείς ενέργειες, Αναζητούμε τρόπου συνεννόηση με τι Βρυξέλλε. Αυτό το λέγανε και προ, και προεκλογικά, ε, προεκλογικά, ε, προεκλογικά. Άλλα λέγανε προεκλογικά, προεκλογικά, αλλά στα αφήσουμε τώρα. Το λέγανε προεκλογικά. Σημασία έχει λοιπόν ότι οδεύουν προ την οδό του πραγματισμού, του ρεαλισμού. Με. Το ίδιο και ο κύριο Τσίπρα. Εγώ θέλω να του ενθαρρύνω να συνεχίσουν με βήματα πιο αποφασιστικά αυτή την πορεία. Μάλιστα. Και όπω είπα, ψυχραιμία, προσοχή και οπωσδήποτε να βρεθούν ο Πρωθυπουργό και οι πολιτικοί αρχηγοί. Και βεβαίω ο κύριο Τσίπρα έχοντα δίπλα του τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον κύριο Σαμαρά. Να βρεθούν δίπλα στον πρόεδρο τη ελληνική δημοκρατία. Ζητώ από τον κύριο Παπούλια να πάρει την πρωτοβουλία αυτή από αύριο να... το πρωί. Σκέψη... να ανταλλάξουν απόψεις έχει... απόψει. Και να βγάλουμε μια ενιαία εθνική γραμμή. Το έχει ανάγκη η χώρα. Ο κύριο Σαμαρά θα είναι για πολύ ακόμα αρχηγό, πιστεύετε, στην Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Επειδή τον αναφέρατε έτσι. τώρα, γι' αυτό σα Δεν είναι αυτό το θέμα. Πώ δεν είναι αυτό το θέμα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι να αντιληφθεί η παράταξη στην οποία ανήκω και εγώ μιλάω για την παράταξη, δεν μιλάω μόνο για το κόμμα. Ναι. Να αντιληφθούμε ότι η χώρα άλλαξε κεφάλαιο στην ιστορία της στις 25 Γενάρη. Και να μην προ... προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε το αποτέλεσμα και αυτό που συνέβη λέγοντας χάσαμε δύο-δυόμισι μοναδούλες ναι. και τι έγινε. Λοιπόν, η χώρα άλλαξε Όχι, κεφάλαιο. Δεν χάσατε δύο, δύο μισή και να πρέπει, πρέπει να αντιληφθούμε. Χάσατε οκτώ μισή μοναδούλε από το ΣΥΡΙΖΑ και, πρέπει... και, πράγματι η χώρα άλλαξε κεφάλαιο. Έχετε δίκιο. και δίκιο. Πρέπει να αντιληφθούμε αυτό τι το... έγινε. Αυτό είναι το σωστό και σοβαρό. Πρέπει να κάνουμε έναν εξαντλητικό δημοκρατικό διάλογο χωρί προκαταλήψει και χωρί στοχοποιήσει προσώπων ναι. και α, να εξαντλήσουμε στο διάλογο αυτό και θέματα ιδεολογία. Να, να πούμε γιατί είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Θέλετε να σας πω τη δική μου άποψη. Ε, Σύγκωσε παράταξη... Παραδοσία. Διάβασα, διάβασα αμέσω. Παρακαλώ. Ε, διάβασα δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm. Ο οποίος μάλιστα ενδιαφέρεται από ό,τι λέει ο ίδιο πλέον. Το λέει ότι όταν έρθει η στιγμή θα διεκδικήσω. Λέει και εγώ λέει την αρχηγία τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ο Κυριακό Μητσοτάκη. Λέει λοιπόν ότι αν τα είχαμε κάνει όλα σωστά, δεν θα είχαμε χάσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, σε αυτό έχει δίκιο, κοιτάξτε. Ναι. Ασφαλώ έγιναν πολλά λάθη. Βέβαια δεν πρέπει να. Α, παραβλέψουμε ότι η Νέα Δημοκρατία σήκωσε στους ώμους της ένα συντριπτικό φορτίο. Ένα ιστορικό φορτίο, το φορτίο μιας βίαιης αλλά αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής, που είχε μεγάλο κοινωνικό και ανθρωπιστικό κόστος, ήταν όμως μια απαραίτητη πολιτική, που έγινε με λάθη, με παραλήψεις, απαραίτητη ναι. πολιτική για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Θα μου πείτε, μπορούσαμε και καλύτερα μέσα από αυτές τις συμπληγάδες, η απάντησή μου είναι σαφή. Βεβαίω μπορούσαμε και καλύτερα. Θεωρώ, κύριε Λιάτσο, ότι δώσαμε λανθασμένα την εντύπωση ότι το κοινωνικό πρόσημο που πάντοτε παρακολουθούσε το είδο του φιλελευθερισμού που προσδιορίζει το ιδεολογικό περιεχόμενο της Νέας Δημοκρατίας, χάθηκε ο Καραμαλή έλεγε, ο αήμνητο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό και μετά είπαμε κοινωνικό φιλελευθερισμό, όχι ακραίο φιλελευθερισμό. Δώσαμε λοιπόν την εντύπωση, λανθασμένα, δεν θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με την ίδια την πραγματικότητα. Ωστόσο, δώσαμε την εντύπωση ότι αναγάγαμε το περίφημο μνημόνιο, ένα κείμενο που είχε και θετικά και αρνητικά σημεία. Το κάναμε, αν θέλετε, την 12 Δελτο του Μωυσέως το κάναμε την, το, πώς να το πούμε, την ιερή αγελάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ύψιστο ιδεολόγημα. Ναι. Είδαμε να βγαίνουν στελέχοι τη κυβέρνηση στα παράθυρα και να λένε ότι είναι περίπου ερωτευμένα με το μνημόσυνο. Με το, με το, με το, μνημόνιο, με το μνημόσυνο, μνημόσυνο. Με το μνημόνιο. Καλύτερο, ναι. Έγινε λοιπόν το πολιτικό και ιδεολογικό φετίχ. Το ιερό τοτέμ τη φυλή τη Νέα Δημοκρατία. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο. Είχαν ερωτευτεί. Γιατί είχαν δημιούργησε. στελέχοι τη Νέα Δημοκρατία στο μνημονίο. Μα το έχουν πει οι ίδιοι ότι είναι εξαιρετικό κείμενο κλπ. Ναι, ναι. Λοιπόν, δημιούργησε. μια... Γεωργιάδη Δεν εσύ. αναφέρομαι σε πρόσωπα. Α, δεν αναφέρομαι σε ονοτροπίε οι οποίε εκφράστηκαν και δημόσια. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μια λανθασμένη εντύπωση σε μεγάλο μέρο των μικρομεσαίων στρωμάτων του ελληνικού λαού. Φοβήθηκαν και είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε μια μετατόπιση. Ε, ακρεφνών οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, απ τη Νέα Δημοκρατία από τη Νέα Δημοκρατία απευθεία στο ΣΥΡΙΖΑ Αλήθεια. ή σε άλλα κόμματα πιο ριζοσπαστικά τη δεξιά ή τη αριστερά. Επιπλέον έγιναν και άλλα λάθη. Λάθη στην πολιτική επικοινωνία. Δεν βλέπω γιατί αφήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ να μονοπολίσει τη λέξη ελπίδα ναι. και εμεί χρησιμοποίησαμε μόνο τη λέξη φόβο. Όχι γιατί δεν υπάρχουν πολιτικέ του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν σκιέ και το βλέπουμε τώρα. Και στοιχειοθετούν εξ αντικειμένου κινδύνου και το βλέπουμε μπροστά μα. Ποιο ευθύνεται, ευθύνεται για όλα αυτά. Και συνεχίζω. Ποιο ευθύνεται για όλα αυτά. Θα φτάσω και εκεί. Ναι. Και συνεχίζω. Για να πούμε υπήρξαν τα πράγματα μελλοντικά, υπήρξαν και λάθη, ναι. Α, βέβαιος, και λάθη τακτική. Δεν είμαι βέβαιο ότι εξαντλήθηκαν τα περιθώρια για να έχουμε εκλογή Προέδρου Δημοκρατία από την παρελθούσα Βουλή και να μπορέσουμε έτσι να αποφύγουμε τι εκλογέ αυτέ που νομίζω ότι δεν έγιναν στην ώρα του. Δεν έπρεπε να γίνουν τώρα. Έγιναν όμω. Ναι. Θέλω να πω ότι. Ποιο θέλει, θα μα πείτε. Εγώ θέλω Εντάξτε. να μα πείτε ποιο θέλει. Κύριε Παγκοσμίου, υπάρχουν... εσεί τα λέτε τα πράγματα με το όνομά του. Υπάρχουν... Ποιο θέλει για όλα αυτά. Ο Σαμαρά υπάρχουν... έχει ευθύνε. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά Σε πολλού. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Εγώ δεν κρύβομαι ποτέ. Ο αρχηγό τη της... Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση έχει ευθύνε. Όπω ξέρετε, έγινε. εγώ δεν κρύβομαι ποτέ. Μα γι' αυτό και σα ρωτώ να μα πείτε. Βγαίνω μόνο όταν έχω να μιλήσω. Πολύ ωραία. Δεν βγαίνω για να επαναλάβω στερεότυπα ούτε για να πω πράγματα με τα οποία πλήττει ο κόσμος. Ασφαλώς υπάρχουν ευθύνες σε πολλές πλευρές. Νομίζω όμως ότι δεν είναι ώρα να μιλήσουμε και να επιμερίσουμε ευθύνες σε πρόσωπα. Γιατί? Διότι αυτό θα αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να δρομολογήσουμε διαδικασίες ενός εκτάκτου εθνικού συνεδρίου. Δεν μπορεί το Εθνικό Συνέδριο της Παράταξης να γίνει τον Ιούνιο. Είναι πολύ αργά. Πρέπει να πάμε πολύ νωρίτερα. Και πρέπει να μιλήσουμε για ποια επανασυσπήρωση και επανασύνταξη των δυνάμεων της ευρύτερης κεντροδεξιάς και δεξιάς. Γιατί αυτό mm. είναι σημαντικό. Έχουμε υποστεί απώλειες, έχουμε δει κόσμο να φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει αυτόν τον κόσμο να τον μαζέψουμε πίσω. Σα έχει κάνει εντύπωση μέχρι στιγμή, αγαπητέ κύριε Παναγιοτόπουλε, ναι. ότι και στην εκτελεστική γραμματεία αλλά και σε άλλε ευκαιρίε που είχε ο πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Αντώνιο Σαμαρά, δεν έκανε ούτε, ούτε, δεν είπε ούτε μια φράση που να εμπεριέχει το, το στοιχείο τη αυτοκριτική. Σα έχει κάνει εντύπωση αυτό. Κοιτάξτε, αυτό το αποδίδω στο γεγονό ότι είναι πάρα πολύ νωρί, έχουν περάσει μόλι λίγε μέρε από το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι. Τα γεγονότα είναι πολλά και πυκνά, τα βλέπετε και απόψε, έχουμε μια πολύ θερμή νύχτα ναι, ναι. και δεν υπήρξε ο κατάλληλο χρόνος ώστε προσωπικά ο Σαμαράς αλλά και τα άλλα μέλη της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αναλύσου, να, αναλύσουν, να αναλύσουν προσεκτικά, 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 το αποτέλεσμα. Και σήμερα πέμπτη, αγαπητέ Νομίζω κύριε όμως... Παναγιωτόπουλε, έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία και έχει δοθεί έτσι η είδηση, στους δημοσιογράφους έφτασε η είδηση, ότι θα μιλήσει μόνο ο πρόεδρο του κόμματο και καθόλου οι βουλευτέ. Κοιτάξτε, νομίζω... Αύριο στην ομάδα. νομίζω ότι επιβάλλεται να γίνει ε, εξαντλητικό διάλογο σε όλα τα θεσμικά όργανα τη Νέα Δημοκρατία και πιστεύω ότι μετά την αυριανή συνεδρίαση θα υπάρξει πολύ σύντομα και μια άλλη συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει, στην οποία να γίνει αυτό ο εξαντλητικό διάλογο. Να μιλήσουν όλοι, να πούν την άποψή του, mm -hmm. στη συνέχεια mm -hmm. να συνεδριάσει η πολιτική επιτροπή του κόμματο και. Να δρομολογηθούν διαδικασίε για τη σύγκληση ενό εκτάκτου εθνικού συνέδριου του κόμματο. Με τι κόμμα θέματα, τους, όταν λέτε έκτακτο συνέδριο, με, τα είπα με, τα με, τι, με τι θέματα θα κουβεντιάσετε θα και αν πρέπει να αλλάξει ή όχι ο αρχηγό του κόμματο. Κοιτάξτε, αν κάποια πλευρά το θέσει, χρησιμοποιώντα τι διαδικασίες, νομή, εγώ Αν κάποια νομή. πλευρά το θέσει. <χε> κοιτάξτε, εγώ δεν ανοίγω αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα. Και δεν το ανοίγω γιατί, όπω σα είπα, θα οδηγήσει την συζήτηση αλλού. Θα ξεκινήσει ο καθένα να ψάξει ε, σε τι αποσκοπεί ο Παναγιοτόπουλο. Ο Παναγιώτοπουλο είναι βαθύτατα παραταξιακό, ναι. προσέξτε, όχι κομματικό, mm -hmm. παραταξιακό. Και θέλει να ξαναδεί τη μεγάλη φιλελεύθερη κοινωνική παράταξη <χω> να στέκεται στα πόδια τη ναι. και να τιμάει <χω> τι ιδεολογικέ και πολιτικέ παρακαταθήκε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή μα, ενό από τι μεγαλύτερε πολιτικέ φυσιογνωμίε του 20ου αιώνα στην Ευρώπη. Να σας Άρα, κάτι. εάν εγώ θέσω ναι. όνομα στο τραπέζι, ναι. αντιλαμβάνεστε ότι η συζήτηση θα πάει αλλού. Και επειδή είμαι από τους πρώτους που ξεκίνησαν την υποψηφιότητα Σαμαρά για την αρχηγία, όταν ο Σαμαράς έπαιρνε στις δημοσκοπήσεις 3% και 4% και κάναμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα, ασχέτως αν εισπράξαμε αγνομοσύνη και αχαριστία στη συνέχεια, από θέλω ποιον? να σας πω από την ηγετική ε, ομάδα και σε ορισμένες περιπτώσεις και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον σημερινό πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Λιάτσο, καθ' όλη τη διάρκεια των εκλογών στη δεύτερη περιφέρεια τη Αθήνα, θέλω να σα πω ότι υπήρξε, το είπα δημόσια και θα το επαναλάβω, ένα παράκεντρο στην κεντρική δίκηση τη Συγκρού, με ισχυρή απόλυξη και μέσα στου Μαξίμου, στου πρώην Μαξίμου, στου τότε Μαξίμου, το οποίο στοχοποιούσε υποψήφια στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ των οποίων και εγώ, Στοχοποιούσε πρόσωπα είναι σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίω και το λέω δημόσια. Στοχοποιούσε πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα και έλεγε ψηφίστε τον οποιονδήποτε, όχι αυτόν. Αυτό έγινε και στη δεύτερη περιφέρεια τη Αθήνα. Θέλω να πιστεύω εν αγνία του κυρίου Σαμαρά. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ήξερε ο φίλο μου Αντώνη Σαμαρά κάτι τέτοιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ανοίγω θέμα ηγεσία. Αν κάποιο θέλει να, να το ανοίξει, μην... να, όχι, να βγει και να το πει. Κάνετε μια καταγγελία. Δεν ανοίγω. Κάνετε μια κάνω καταγγελία. καταγγελία. η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ασφαλώ κάνω καταγγελία. Δηλαδή βγήκε κατάλογο Για ήταν... στοχοποίηση βεβαίω. Ε, ε, κατάλογος... Από παράκεντρο. Ε, κατάλογος... Από παράκεντρο Συγκρού, το οποίο είπατε... λειτουργούσε το οποίο στην κεντρική δίκηση τη Ιγκρού και είχε ισχυρέ απολύξει και στο μέγαρο Μαξίμου. Υπό την τότε σύνθεση τη παρελθούσα εποχή. Το οποίο στοχοποίησε πρόσωπα, στελέχη του κόμματο. Και για, είπε για ποιο λόγο? να μην εκλεγεί αυτό. Για ποιο λόγο. Κοιτάξτε, το για ποιο λόγο. Εσά, ο Σαμαρά, σα έκανε υπουργό, υπουργό μετά σα άλλαξε, βέβαια. Θα, για ποιο κληθούν, λόγο? θα κληθούν να μα το πούν στο μέλλον. Να. Αλλά εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι στην ανάγκη που έχει η παράταξη να ξαναβρει το δρόμο τη, να ανακάμψει από την ήττα, γιατί υπέστη με μία σοβαρή ήττα. Και καλό είναι να μην σφυρίσουμε αδιάφορα, γιατί πρέπει να επανασυντάξουμε τι δυνάμει μα, να βρούμε. Α, ποια είναι τα λάθη που κάναμε και οδήγησαν σε διάρρηξη των παραδοσιακών ισχυρών δεσμών που έχει η Νέα Δημοκρατία και η παράταξη με τι μικρομεσαίε κοινωνικέ κατηγορίε, γιατί είμαστε η παράταξη τη μικρομεσαία αστική τάξη, των οικοκυρέων και του φέραμε απέναντι. Γι' αυτό βγήκα κύριε Λιάτσο από το καλοκαίρι και φώναζα, όχι στον έμφια, πάρτε τον έμφια πίσω. Ε, φτιάξτε ένα νέο νόμο, πολύ πιο κοντά στην αρματική φοροδοτική ικανότητα του μικρομεσαίου νοικοκυριού βάλαμε απέναντί μας με τον ένθια το μικρομεσαίο Έλληνα, το μικρομεσαίο νοικοκύρι. Τον βάλαμε στα κάγκελα, αισθάνθηκε ότι τιμωρούμε την ιδιοκτησία. Εμείς που είμαστε ένα αστικό κόμμα, το κατεξοχήν αστικό κόμμα στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν ο φιλελευθερισμός να οδηγεί στην εξόντωση του ιδιοκτήτη. Η ιδιοκτησία προστατεύεται και από το Σύνταγμα τη Αστική Ελληνική Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο μια πραγματική οντότητα η ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία Τρέφει, αν θέλετε, και το βασικό αστικό ιδεολόγημα. Γι' αυτό είναι υπό την προστασία του συντάγματο τη ελληνική αστική δημοκρατία, όπω σα είπα. Πείτε μου κάτι. Κατά συνέπεια, να ξαναβρούμε του δεσμού μα με αυτά τα μικρομεσαία, τα πολυάριθμα στρώματα που αποτελούν τη δομή. Το υπόστρωμα ναι. τη κοινωνική έδραση τη Νέα Δημοκρατία. Για να ξαναβρει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε άρα δημοκρατία. πολύ δρόμο μπροστά μα. Όπω πολύ σωστά λέτε, για να ξαναβρει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πάλι την επαφή με την κοινωνία και να ξαναβρει του ρυθμού, όπω λέτε, τι πρέπει να γίνει. Μπορεί με τη σημερινή κατάσταση που είναι η Νέα Δημοκρατία να γίνει πραγματικότητα κάτι τέτοιο, περιγράφεται είναι απίθανο. Σα είπα ότι πρέπει να γίνει εξαντλητικό διάλογο. Ναι. Εξαντλητικό διάλογο. Να συζητήσουμε για όλου. Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλετε. Για και εγώ ότι για πρόσωπα, θέλετε για πρόσωπα, κύριε για κύριε Παναγιωτόπουλε, να... και αλλαγή ηγεσία. Αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, Από αυτά που λέτε. Όταν, όταν το αισθανθώ ω αναγκαιότητα, θα βγω και θα το πω. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Ε, με τη συνείδησή μου και με το Θεό. Και αν θέλετε, με την υποχρέωση να είμαι συνεπής στην ευρεία παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία προέρχομαι και από την οποία δεν έλειψα ποτέ. Και μιλάω για παράταξη, γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω κι εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις ό,τι είναι δυνατόν, για να μην συρρυκνωθεί άλλο η Νέα Δημοκρατία. Γιατί θεωρώ ότι πολύ γρήγορα θα κληθούμε να αναλάβουμε ευθύνε. Δεν ξέρω αν θα είναι πολύ γρήγορα κυβερνητικέ. Ξέρω ότι θα κληθούμε να αναλάβουμε ευθύνε. Και όπω σα είπα, είναι απαραίτητο να βρεθεί δίπλα στον κύριο Τσίπρα και ο κύριο Σαμαρά και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί να κληθούν οι δυνατόν και αύριο το πρωί από τον κύριο Παπούλια, να ανταλλάξουν απόψει, να χαράξουμε μια κοινή γραμμή εθνική υπευθυνότητα, εθνική ενότητα, να σταθούμε απέναντι στον οποιοδήποτε εκβιασμό, αλλά ταυτόχρονα να εκλογικεύσουμε και το βηματισμό, να εκλογικεύσουμε και την τακτική και τη στρατηγική μα. Δεν επιτρέπεται στον κύριο Τσίπρα αυτή την κρίσιμη ώρα ούτε αμετροέπεια, ούτε άλματα στο κενό, ούτε επιτρέπονται μαξιμαλισμοί. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, γιατί η Ελλάδα υπάρχει Μα κίνδυνος δεν... να βρεθεί στο χείλος του γκρεμού. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός ο κύριος Τσίπρας. Ε, λέει τα πράγματα όπως θα πιστεύει. Αυτή είναι η εντολή που πήρε από τον ελληνικό λαό και κέρδισε τι εκλογέ. Πείτε μου κάτι άλλο. Ο Κώστα ο Καραμπάχ. Η εντολή που πήρε ο είναι ο να οδηγήσει τη χώρα στην ελπίδα. Αυτό μπα, Όχι αυτό να οδηγήσει είναι. τη χώρα στη χρεοκοπία και για, στην καταστροφή. Για αυτό παλεύει. Δεν νομίζω ότι θέλει να οδηγήσει στη τη χώρα στη χρεοκοπία. Ανεξάρτητα Ούτε λοιπόν από τι προθέσει του, ναι. πρέπει να προσέξει. Πάντω διαπραγματεύεται. Διότι, διότι... σε αντίθεση με την κυβέρνηση την προηγούμενη που δεν διαπραγματεύεται. Oh, κάνετε λάθο. Η σημερινή κυβέρνηση διαπραγματεύεται. Διαπραγματεύτηκε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Απλώ ακολούθησε μια συνταγή διαφοροποιημένη. Που αν δεν είχαν γίνει εκλογέ και την είχε βγάλει πέρα αυτή τη συνταγή, με λάθη, με παραλήψει, με υπερβολέ, αυτή η συνταγή με μεγαλύτερη ασφάλεια θα μα είχε οδηγήσει σε ένα αίσιο πέρα. Έχετε πολλά μηνύματα, βλέπω στο κινητό. Όπω και εγώ, πάρα πολλά όπως μηνύματα και εσείς. από το τηλεφωνικό κέντρο. Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Στην επόμενη μέρα, πώ βλέπετε το ρόλο του Κώστα του Καραμαλή. Κοιτάξτε, ο Κώστας Καραμαλής αποτελεί μια πολύτιμη ιστορική εφεδρεία για τη χώρα. Υπήρξε ένα εξαιρετικό πρωθυπουργό. Και λυπάμαι γιατί προεκλογικά υπήρξαν βολέ εναντίον του που ήταν και ανιστόρητε και ανακριβεί και απαράδεκτε. Και έκανε σκληρή κριτική. Ο ευρωβουλευτή Νέα Δημοκρατία. Δεν, Δεν αναφέρομαι στον κύριο Κίρτσο. Κατά του κυρίου Αναφέρομαι στο κόμμα του κυρίου Παπανδρέου, ναι. το οποίο είχε ω μόνιμη σημαία του. Μα εδώ και ο ευρωβουλευτή Νέα Δημοκρατία έκανε μόνιμη... κριτική, σα λέω. Δεν την άκουσα. Δεν την, Δεν την άκουσα. Δεν την άκουσα. Μάλιστα. Αναφέρομαι ευθύνεται σε για το υψηλό έλλειμμα τη χώρα και τα λοιπά. Αναφέρομαι Άρα είχε ευθύνε και για τα μνημόνια και ο Καραμαλή. Αυτό έλεγε και ο κύριο Κίτσο. Ξαναλέω, αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο είχε κάνει σημαία του και είχε κάνει ιστό, ενοποιητικό τον όποιον στελεχών προσπαθούσε να μαζέψει τον πόλεμο φθορά, έναν άδικο πόλεμο εναντίον του Καραμαλή. Λοιπόν, ο Καραμαλή αποτελεί πολύτιμη ιστορική ευκαιρία. Να επιστρέψει σαν αρχηγό τη χώρα... τη Νέα Δημοκρατία ο Καραμαλή, κύριε Παναγιώτοπουλα. Σα είπα ότι εγώ ναι. δεν θέτω θέμα ηγεσία. Ναι. Όταν αισθανθώ ότι πρέπει να τεθεί τέτοιο θέμα, και όταν Άρα, συνήριση... λέτε να παραμείνει ο Σαμαρά, λέτε. Και όταν συνήριση... Σήμερα που μιλάμε και Ακούστε έχει πέντε λίγο... ο μήνα, όταν... λέτε να παραμείνει ο Σαμαρά της στην Δημοκρατία. Ακούστε, αν... κύριε, κύριε Λιάτσο, όταν αυτή τη στιγμή η χώρα μου κινδυνεύει, γι' αυτό και στηρίζω τον κύριο Τσίπρα από πατριωτικό καθήκον. Και καλά κάνετε. Παρότι και καλά δεν καλά κάνετε. συμφωνώ με πολλά πράγματα που είπε προεκλογικά και θεωρώ ότι με αυτά που είπε προεκλογικά υφύρπασε την ψήφο του ελληνικού λαού, ωστόσο τον στηρίζω σήμερα γιατί είμαι πατριώτη Έλληνα, Έλληνα πατριώτη. Θέλω να σα πω από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατό να ζητήσω τώρα να ανοίξουμε θέμα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία και να δημιουργήσω ένα κλίμα ακραία εσωστρέφεια τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να βοηθήσει τη χώρα και να επιτελέσει το ιστορικό τη καθήκον. Αλλά τονίζω ότι δεν πρέπει να βάλουμε στην άκρη όλη αυτή την υπόθεση. Και να πούμε ότι κοίταξε, η πατρίδα κινδυνεύει, δεν συζητούμε, κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτα στις 25 του Γενάρη. Όχι. Συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να, βάλουμε, να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα από αυτό, να αποκωδικοποιήσουμε το μήνυμα που μας έστειλε ο ελληνικός λαός, να γίνουμε καλύτεροι και χρησιμότεροι για τη χώρα. Και κυρίως να αντιληφθούμε πόσο σφάλμα ήταν να βγαίνουν οι υπουργοί μας στα κανάλια και να διαγωνίζονται. ποιο είναι ο καλύτερος υπουργό γιατί θα απολύσει περισσότερους Έλληνες. Όπως είναι βαρύτατο σφάλμα σήμερα, για τους υπουργούς του κυρίου Τσίπρα. Αντί να απασχοληθούν με το εργασιακό μέλλον του 1,5 εκατομμυρίου ανέργων του ιδιωτικού τομέα, να μας λένε πόσους θα προσλάβουν και πάλι στο δημόσιο. Και τότε έγινε λάθος και σήμερα γίνεται λάθος. Να καθίσουμε λοιπόν όλοι να δούμε πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις. Πώς θα κάνουμε την Ελλάδα φιλικότερη στην επιχειρηματικότητα πώ θα αποδεσμεύσουμε ποσά που πάνε μέχρι σήμερα στην εξυπηρέτηση του χρέου. Για να τα δώσουμε από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και από ιδιωτικέ επενδύσει, που θα είναι ατμομηχανή στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Όχι μόνο για το δημόσιο υπάλληλο. Να μιλήσουμε για τον άνεργο του ιδιωτικού τομέα. 1,5 εκατομμύριο συμπολίτε μα. Και του έχουμε κλείσει έξω από την πόρτα. Και παρακολουθώ τον κατά τα άλλα συμπαθή και φίλο μου κύριο Κατρούγκαλο. Να πηγαίνει από κανάλι σε κανάλι και να λέει πώ θα του πάρει πίσω. Ποιου. Όχι του ανέργου του ιδιωτικού τομέα, όχι πω θα έχουμε επενδύσει για να βρουν τα παιδιά αυτά δίθεν του κατώτερου Θεού τη Ελλάδο να βρουν δουλειά, αλλά για το πώ θα προσλάβουμε και πάλι αυτού του λίγου που δεν βρίσκονται πια στο δημόσιο ναι. τομέα, στο δημόσιο Μα κορβανά. Αν να, να τους πάρει πίσω, γιατί να με τους πάρει. Και αν ήταν άδικες οι απολύσει, γιατί να με τους πάρει πίσω. Όμως, Λιάτσο... για παράδειγμα, όπως το απαράδεκτο αυτό που έγινε με την Έρτη, για παράδειγμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εσείς είστε πολύ καλός δημοσιογράφος, με πολύχρονη θητεία. Άλλωστε, επιστρέφω στη δημοσιογραφία. Στη δημοσιογραφία, καλά κάνετε γιατί είστε Έχουμε επάγγελμα, δεν είμαστε από του ανεπάγγελτου. Να ξανακάνετε και τηλεοπτική εκπομπή. Ούτε τα παιδιά των πολιτικών τζακιών, ούτε εμφυτεύματα επιχειρηματικών ομήλων στην πολιτική ζωή τη χώρα. Ούτε υπάλληλοι επιχειρηματικών, επιχειρηματικών ομήλων. Γιατί, υπάρχουν και τέτοιοι σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν τέτοιοι. Τι υπάρχουν στα κόμματα. Και εμφυτεύματα επιχειρηματικών ομήλων και παιδιά πολιτικών τζακιών. Εμεί ένσημα κολλήσαμε πριν πολιτευτούμε και θα εξακολουθήσουμε να κολλάμε ένσημα στα τα ασφαλιστικά ταμεία γυρίζοντα στη δουλειά μα. Η ΕΡΤ να ξανανοίξει, η ΕΡΤ να ξανανοίξει. Τι λέτε. Ναι, να ξανανοίξει. Χαίρομαι να που το λέτε. Τζαμπτζή. Θα θέσω θέμα ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία στο συνέδριο. Άλλο δημοσίευμα. Ποιοι βουλευτέ συμμετείχαν στο δίπλωμα με τον Κώστα Καραμαλή. Βλέπει βουλευτέ ο Καραμαλή. Γίνονται... Είναι φυσικό αυτό. Γίνονται, γίνονται συναντήσει, γίνον... το λέω για τον κόσμο και το ξέρει ο κόσμο. Γίνονται συναντήσει, φίλε και φίλοι διαρκώ συζητάνε για την επόμενη μέρα. Ο κ. Παναγιατόπουλο έδωσε πολύ έξυπνο ομιλητή μα έδωσε μια γεύση. Είναι το κεντρικό θέμα συζήτηση. Σα το λέω εγώ από το ρεποτάζ προκύπτει ότι με το σημερινό αρχηγού τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Δημοκρατία είναι καθυλωμένη κάτω. Και πρέπει να υπάρξει μια όθηση για να φύγει μπροστά και να κάνει και την αντιπολίτευση όπω πρέπει να την κάνει η εξωματική αντιπολίτευση, αλλά με μια νέα εικόνα. Και νομίζω ότι ο κ. Παναγιώτοπουλο συμφωνεί σε όλο αυτό. Πάντω προσέξτε, προσέξτε. Όχι. Θέλ, όχι επαναλαμβάνω. Πάντως. Δεν είναι καιρό αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε θέμα ηγεσία. Και επίση. Και επίση, κύριε Ελιάτσο, προσέξτε πάντως. ένα λεπτό. Ναι. Γίνεται και ένα άλλο τεράστιο λάθος. Ε, ξεκινούν ορισμένοι να συζητούν για θέμα ηγεσία. Που, όπω σα είπα τώρα, είναι άκερο όταν κινδυνεύει η χώρα. Αν τεθεί στο μέλλον και όταν τεθεί, θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι άκερο. Ξεκινούν να το συζητούν με ηλικιακά κριτήρια. Νομίζω Εναι. ότι είναι ανιστόρητη. Διότι και η περιορισμένη ανανέωση. Όχι μόνο ηλικιακά. Ακούστε όχι. λίγο, ακούστε λίγο. Εδώ και πολλοί υπεριορισμένοι... κατηγορούν, κατηγορούν το Σαμαρά για ανεπάρκεια, για τραγικού λάθη στην προεκλογική λίγο. περίοδο. Έτσι είναι, κύριε Παγκητό. Τα είπατε κι εσεί, κύριε Παγκητό. Αφήστε με να σα πω, κι άλλα πράγματα. Έχω βγάζει συμπεράσματα, ξέρετε. Αφήστε με να σα πω κι άλλα πράγματα. Παρακαλώ. Λέω λοιπόν ότι εκεί που επιχειρήθηκε η ηλικιακή ανανέωση στη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν πάντα επιτυχή. Α πούμε, δεν θεωρώ επιτυχή τη θητεία του σημερινού γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τη θεωρώ επιτυχή. Παρότι είναι ένα νέο άνθρωπο, ο οποίο ω πρόεδρο τη Νεολαία έκανε μια πολύ καλή θητεία. Άλλο πρόεδρο τη Νεολαία και άλλο γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή ενό κόμματο, ναι. που δέχθηκε στου ώμου του το κόμμα αυτό ένα τόσο συντριπτικό ιστορικό φορτίο. Τι λάθη, ένα έκανε. Αυτό. Τι και δεύτερο. λάθη έκανε. Δεν είναι ώρα να τα συζητήσω τώρα. Ναι. Θα τα συζητήσω πρώτα στα κομματικά μου όργανα. Αλλά ένα δεύτερο είναι λάθος να θέτουμε το ηλικιακό κριτήριο ως κριτήριο επιλογής μελλοντικά. Αν και όταν τεθεί θέμα, εγώ δεν το θέτω το θέμα, είναι άκερο τώρα η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Να σας θυμίσω ότι κορυφαίοι πολιτικοί στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ελλάδα που είναι βεβαίως εξίσου ευρωπαϊκή χώρα, ο Αντενάουερ, ένας, Α, να, σας πω, να σας πω για τον Τσότσιλ, τον πατέρα της νίκης ναι. στον μεγάλο πόλεμο. Και να σας πω και για έναν πολιτικό στην Ελλάδα που προσέφερε πολλά και είναι παρεξηγημένο ιδιαίτερα από ένα κομμάτι της ελληνικής αριστεράς, το να Γιώργιο στο Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος έγινε 56 ετών για πρώτη φορά Πρωθυπουργό το 1944 ναι. και έσωσε το αστικό καθεστώ στην Ελλάδα και έγινε για δεύτερη φορά σε ηλικία 75 ετών και σε μικρό χρονικό διάστημα του 1963 προσέφερε πάρα πολλά στην Ελλάδα σε επίπεδο αποφάσεων που σηματοδότησαν γενναίε μεταρρυθμίσει και εξυγχρονιστικέ αλλαγέ. Να σα φρεσκάρω θα... τη μνήμη: θα... Θα μόνο ηλικιακά... γιατί αγαπάτε την ιστορία. Ο Αντενάουερ κυρία... έγινε για πρώτη φορά 73 ετών καγκελάριο στη Γερμανία και ήταν ο αρχιτέκτον <χε> του... του γερμανικού μεταπολεμικού θαύματο <χε> και δεύτερη φορά σε ηλικία 77 ετών. Και ο Βίστον Τσόρτσιλ, ο πατέρα τη νίκη των συμμάχων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 66 ετών για πρώτη φορά και 77 ετών στη συνέχεια. Αυτά για να διδασκόμεθα από την ιστορία, να αφήσουμε τις επιπολαιότητες περί νέων ηγεσιών κτλ. Αν και όταν χρειαστεί να αλλάξει η ηγεσία, που δεν το θέτω τώρα γιατί θεωρώ ότι είναι άκερο, το τονίζω, τα κριτήρια που πρέπει να έχουμε γενικότερα στο δημόσιο βίο πρέπει να είναι κριτήρια ουσίας και όχι κριτήρια Επιδερμικά και κριτήρια επιπόλαια. Και να πω και κάτι άλλο, εξίσου κριτήριο επιπόλαιο. Γελίο και ανόητο. Γιατί ακούγεται και από την αριστερά και από τη δεξιά. Είναι το κριτήριο του ολιγομελού κυβερνητικού σχήματος. Είναι ναι. κριτήριο τη πλάκα. Είναι κριτήριο το οποίο παγίδευσε και τι δεξιέ κυβερνήσει ναι. και κινδυνεύει να παγιδεύσει και κυβερνήσει τη αριστερά, όπω την παρούσα. Τι είδαμε λοιπόν, ότι ο κύριο παρουσίασε 10 υπουργού και άλλους 30 κρυπτόμενους με τον τίτλο τον έξυπνο του αναπληρωτή Υπουργού, που μετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, που είναι ουσιαστικά είναι υπουργός πίσω. Δεν δικείται η χώρα, κύριε Ελιάτσο, από μικρές κυβερνήσεις. Το κριτήριο είναι να έχουμε αποτελεσματικές κυβερνήσεις. Τα υπόλοιπα είναι ανοησίες, γελιότητε και επιδερμικές και επιπόλες προσεγγίσεις για να περνάει η ώρα των ημιμαθών και εκείνων που έχουν σκοπό περισσότερο να κουτσομπολεύουν πολι πολιτικά παρά να θίγουν θέματα ουσία. Να σα θέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί να θα μου θέσετε ό,τι θέλετε. Έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Αλλά έχουμε ξεφύγει κατά πολύ. Για να βγα δω. Βγα... Φύγαμε πολύ από το χρόνο, δεν πειράζει. 15 λεπτά μετά τη ναι, δύο. Ναι, αλλά καθυστερήσατε να μπείτε στο στούντιο και ευθύνομαι εγώ. Όχι εγώ. Εγώ, εγώ ήμουν στην ώρα μου απέξω. Εγώ ευθύνομαι. Έτσι, πράγμα. Εγώ ευθύνομαι, διότι η προηγούμενη συζήτηση. Εγώ ήρθα πολύ ενδιαφέρου... νωρί και είδα και την εκπομπή σα που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εσεί ήσασταν on time κανονικά. Ε, Δημήτρη Αβραμόπουλο, εάν προταθεί για πρώτη Δημοκρατία, από τον κύριο Τσίπρα. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η άποψη του κυρίου Παναγιώτοπουλου. Δεν το συζητώ. Πρέπει να ψηφίσουμε τον Αβραμόπουλο. Ναι. Ο Αβραμόπουλο είναι κορυφαίο ηγετικό τέλεχο τη κεντροδεξιά και νομίζω ότι μπορεί να συμβολήσει και να συμβολοποιήσει την ενότητα μέσα από μια ψηφοφορία η οποία θα, είναι, θα συγκεντρώσει πολύ μεγάλο αριθμό κοινοβουλευτικών ψήφων. Ασφαλώ και πρέπει να ψηφίσουμε Αβραμόπουλο, αλλά θα παρακαλέσω τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Να το κάνει επειδή το πιστεύει και να δείξει ότι επιζητεί Μα γιατί τη συνένεση. Αν δεν κάτι που δεν πιστεύει. Ω, oh, καθίστε τώρα. Γιατί το Καθίστε. Πιστεύτε. Διότι θα μπορούσε να δείξει συνενετική συμπεριφορά και πριν από τι εκλογέ. Αλλά ήρθε και χρησιμοποίησε σαν μοχλό να ανατροπή τη κυβέρνηση κυβέρνησης, να την κυβέρνηση αδυναμία εκλογή Προέδρου Δημοκρατία, γιατί ήθελε Σόνη και καλά να γίνει πρωθυπουργό. Τώρα λοιπόν θα δει τα κουμπιά τη Αλέξανα, κύριε Λιάτσο, που λέει ο, λοιπόν. ο λαό. Και τώρα, ενώ ο κύριο Τσίπρα στάθηκε απέναντι στην κυβέρνηση στο παρελθόν, Τώρα εγώ βγαίνω και λέω να σταθούμε δίπλα. Γιατί είναι το πατριωτικό μα καθήκον. Αλλά να προσέξει ο κύριο Τσίπρα να ζητήσει από τον κύριο Παπούλια να γίνει η συνεδρίαση των πολιτικών αρχηγών και να είναι όσο το δυνατόν πιο συνενετικό και ενωτικό. Γιατί αλλιώ υπάρχει κίνδυνο να πάει η χώρα στα βράχια. Και αν πέσει η χώρα στα βράχια, το κρίμα θα είναι στο λαιμό του. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τη ελληνική κυβέρνηση, αλλά και αυτή να αφαιρθεί ψύχρεμα, συγκροτημένα, με σοφροσύνη και εθνική υπευθυνότητα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παναγιοτόπουλε, για αυτή την Είμαι στη διάθεσή σα. Στη συνέντευξη βγήκαν αρκετέ ειδήσει. Από ό,τι βλέπετε, δεν φοβάμαι να πω τα πράγματα με το όνομά του. ειδήσει. Κατά συνείδηση, πάντα. Θα σα έχουμε και ε, στι επόμενε μέρε, θέλω να έρθετε στο στούντιο, μετά τι προγραμματικέ δηλώσει. Να κάνουμε μια συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλό βράδυ. πάρα πολύ κύριε βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας φίλες και φίλοι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά.